Καρούσα η κυρία Γερογιάννη. Εάν ήταν βουλευτής, δεν θα... Γεροβασίλη. Εάν ήταν βουλευτής, δεν θα απευθυνόμουν. Είστε όμως υπουργός. Πριν από κάποιες ώρες, κάνατε μία απρεπέστατη, απαράδεκτη δήλωση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Είστε πολύ μικροί για να βάλετε στο στόμα σας αυτή τη μεγάλη παράταξη. Ζητώ, κλείνετε. Ζητώ, κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά. Το ατόπιμα είναι μεγάλο. Ζητώ από την Υπουργό ή να ανακαλέσει... Δεν χρειάζεται να ζητήσετε, έχει ζητήσει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, μια έκκληση. Μια έκκληση. Να συνέρθετε. Συνέρθετε γρήγορα. Ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ. Μην κάνετε αρένα τη Βουλή. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το χαρακτηρισμό τον επιστρέφω, κύριε Βρούτση. Τον επιστρέφω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά δεν μπορείτε. Εσείς τώρα είστε καλή κοινοβουλευτός. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν η αρχή. Λοιπόν. Προχωρήστε επί της ουσίας και απαντήστε. Έχετε χαρακτηρισμούς για τους οποίους θα έπρεπε, πόσες καταδίκες θα έπρεπε να ζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε. Αναφέρθηκα στη δήλωσή μου σε tweet του κυρίου Γεωργιάδη, το οποίο έκανε και το οποίο έλεγε ότι οι πόντοι θα ζητήσουν το κεφάλι επί πίνακη του κυρίου Φίλη αύριο το απόγευμα στο Σύνταγμα. Είπα λοιπόν στη δήλωσή μου αυτή και την επαναλαμβάνω, επειδή ξέρετε το ακροδεξιό, οι άνθρωποι που δρούν ενάντια στη δημοκρατία, ενάντια στον κοινοβουλευτισμό, δεν κοιτάνε τι έχουν απέναντί τους. Δεν βρήκαν λοιπόν το κεφάλι του κυρίου Φίλη το απόγευμα στο Σύνταγμα και πήραν το κεφάλι του κυρίου Κουμουτσάκου. Αυτό είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Πρέπει να θωρακίσετε τη δημοκρατία. Πρέπει να θωρακίσετε τη δημοκρατία και να μην... Λοιπόν, θέλω να πω πάλι στους κυρίους συναδέλφους να μην παρασύρονται. Έχουν εκλογές, καταλαβαίνουμε αγωνίες, καταλαβαίνουμε αντιπαραθέσεις. Μία δικαιολογία μπορώ να δώσω. Έχετε δώσει μια υπερβολή στην αγανάκτησή σας και νομίζω ότι παρασυρθήκατε μέσα σε όλο αυτό, εγκλωβιστήκατε. Σας καλώ να το ξανασκεφτείτε. Ωραία.